παρακαλώ. Ο κύριος Σανιδάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεριόπουλε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας που κάνετε να ενημερώνετε το πολίτη μέσω αυτής της εκπομπής του Καλλικράτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το περιβάλλον για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Η περιβαλλοντική όρη λοιπόν και η ανάπτυξη. Σήμερα συνεδρίασε και η Επιτροπή. Δώστε μας έτσι λίγο τι συνέβη σήμερα, να έχουμε τις ειδήσεις. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορούσε μια επιχείρηση στους περιβαλλοντικούς όρους, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μιας επιχείρησης σχετικά με διαχείριση αποβλήτων. Οι κάτοικοι ήταν ανάστατοι και εξ αυτού προέκυψε. Σε ποια περιοχή? Στο Δήμο Τανάγρας. Στο Δήμο Τανάγρας. Ναι, στο Δήμο Τανάγρας. Οι κάτοικοι αντιδράσανε για μια έγκριση περιβαλλοντικών όρων που δόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι αρνητικό στην συγκεκριμένη επένδυση. Στείλαν αυτή την απόφαση στην Επιτροπή. Και η Επιτροπή μας συνεδρίασε και ανακάλεσε μια θετική γνωμοδότηση που είχε δώσει. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την περιφέρειά μας είχαν τηρηθεί, δηλαδή είχαμε ενημερώσει το Δήμο για την συγκεκριμένη επένδυση. Απλώς ο Δήμος καθυστέρησε ένα χρονικό διάστημα, αλλά για μας αυτό δεν έχει λόγο. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι και ο Δήμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να πραγματοποιηθεί μια επένδυση, εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους και μαζί με αυτή την αρνητική γνωμοδότηση, καθώς και με ένα τεχνικό θέμα που υπήρξε στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, αποφασίσαμε την ανάκληση της νομοδότησης. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος ποιο είναι αυτό το τεχνικό θέμα, υπάρχει μία ανακολουθία στη χρήση γης που έχει δοθεί από την πολεοδομία σε σχέση με το τοπογραφικό που προσκομίστηκε. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση θα εκπέσει από την αποκεντρωμένη και, όπως είπα και προηγουμένως, στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων στην προσπάθειά τους αυτή. Θέλω να εξηγήσετε με πολύ απλά λόγια, γιατί εδώ είμαστε και για να γινόμαστε κατανοητοί στους πολίτες, όχι μόνο για τα διαδικαστικά. Τι σημαίνουν περιβαλλοντικοί όροι, με πολύ απλά όμως λόγια, προκειμένου να προχωρήσει οποιαδήποτε επένδυση? Ναι, οι περιβαλλοντικοί όροι είναι ένα απαραίτητο, το πιο απαραίτητο στοιχείο. Έχουμε ακούσει ότι κολλάνε πολλές επενδύσεις στους περιβαλλοντικούς όρους. Γι' αυτό το λέμε. Ναι, είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο, έτσι ώστε ένας επενδυτής να πάρει την απόφαση και να συγκεκριμενοποιήσει μια προσπάθεια που θέλει να κάνει στον τομέα του περιβάλλοντος. Εμείς είμαστε καθαρά υπέρ των επενδύσεων, αλλά για να είμαστε υπέρ των επενδύσεων πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και γι' αυτό είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για αυτό το σκοπό. Οπωτεδήποτε, οτιδήποτε γίνει και είναι ενάντια στους νόμους θα μας βρίσκει συνεχώς αντίθετο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε την υποχρέωση που έχει ο επενδυτής, παύλα επιχειρηματίας, να πληρεί τους περιβαλλοντικούς όρους προκειμένου να ξεκινήσει μια επένδυση. Αυτό ο ίδιος μπορεί να το ξέρει από πριν? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, ξεκινώντας μια επένδυση, γιατί βλέπουμε μερικές φορές να διαμαρτύρονται επιχειρηματίες και να λένε, α, ενώ εμείς υπολογίζαμε ότι θα περνάγαμε και για τους περιβαλλοντικούς όρους το θέμα, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει επένδυση, έχουμε ρίξει χρήματα, ή αυτό είναι μια μορφή έμεσου εκβιασμού προς τις υπηρεσίες ώστε να υπογράψουν τους περιβαλλοντικούς όρους? Όχι, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα του κράτους, που αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία περιοχή χρήση γης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει τεθεί από όλους τους φορείς, το γνωρίζουν και στο Υπουργείο και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας Μπακογιάννης, στη συγκεκριμένη περιοχή που έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, να θεσμοθετηθεί ένα επιχειρηματικό πάρκο. Αυτό το συγκεκριμένο πάρκο θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να ξέρουν ότι σε συγκεκριμένα μέρη μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους. Και να μην, όπως είπατε κι εσείς, κάθε φορά σκέφτονται, μπορώ να κάνω επένδυση εκεί ή δεν μπορώ, ή κάποια στιγμή θα έχω πρόβλημα. Η χρήση γης λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει δοθεί λύση. Ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη τον ίδιο, όλους μας, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα project, να το πω έτσι, projects που επεξεργάζονται όλοι οι άνθρωποι της περιφέρειας.
το επιχειρηματικό πάρκο στα Ενόφυτα σε σχέση με την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει στο Νασοπό. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Πλέον κοιτάμε να δημιουργήσουμε αυτά αποτελέσματα με τη δημιουργία αυτού του επιχειρηματικού πάρκου. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, έτσι ώστε να υπογραφεί από τον Υπουργό η συγκεκριμένη οικία, όπου θα οριοθετούνται συγκεκριμένες περιοχές. Είναι μια, όχι πλέον κατεύθυνση, είναι μια πραγματικότητα ότι παίρνει σάρκα και οστά η συγκεκριμένη προσπάθεια. Είναι ένα αίτημα όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, να ξέρουν ακριβώς τι χρήσεις γης υπάρχουν σε κάθε σημείο. Να ξεκινήσουμε και να αναλύσουμε το κομμάτι επιχειρηματικό πάρκο. Τι σημαίνει επιχειρηματικό πάρκο ουσιαστικά? Ναι, επιχειρηματικό πάρκο σημαίνει ότι θα μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές, ο κάθε επιχειρηματίας να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε να γνωρίζει ότι τα απόβλητά του θα οδηγηθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα μπορούν στη συνέχεια να οδηγηθούν στο βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου? Ότι θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, όχι μόνο οι δρόμοι. Οι δρόμοι είναι το λιγότερο. Το περισσότερο είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, όπου θα μαζεύουν τα απόβλητα και θα τα επεξεργάζονται. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, αλλά για να καταλήξουμε εκεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να συνδέσουμε αυτό το θέμα με την επίλυση του σοβαρού προβλήματος του Ασοπού, όπως θα έχει συνδέσει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Ότι μαζί από κοινού θα τα δούμε για να δούμε τι λύση μπορούμε να βρούμε. Πώς συνδέονται? Πώς συνδέεται το επιχειρηματικό πάρκο με το περιβαλλοντικό πρόβλημα? Σωστά. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η άμεση σύνδεση αφορά τη δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού, που για να δημιουργηθούν αυτοί οι βιολογικοί καθαρισμοί πρέπει να δημιουργηθεί το επιχειρηματικό πάρκο. Επειδή όμως η περιοχή συγκεκριμένη ήδη είναι. Συγγνώμη, γιατί εδώ έχουμε ένα σοβαρό κόλλημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα γίνουν. Θα καταστρέψουμε το περιβάλλον περιμένοντας το βιολογικό καθαρισμό. Εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι. Ότι πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο δελτίο σας, να βρεθεί η πηγή της ρύπανσης. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο το εξετάζουμε παράλληλα. Πατάτε ευαίσθητες χορδές. Θυμάστε ότι το προηγούμενο παράθυρο που κάναμε για αυτόν τον λόγο ήταν πριν πολύ καιρό. Σας είχα πει, πάμε μια επιτροπή να ανέβουμε ανάποδα το Νασοπό και να δούμε που πέφτουν τα λύματα. Και εγώ σας είχα πει ότι δεν είναι τόσο απλό. Προφανώς και δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ήδη θα είχε βρεθεί αυτό. Προφανώς και δεν είναι τόσο απλό. Γιατί μπορεί να σκάσουν ή την μπράβη από τις επιχειρήσεις και να μας καθαρίσουν στο δρόμο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Καλά, ξέρω εγώ για ποιο λόγο το λέω έτσι. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε υπηρεσιακά. Όμως η ουσία είναι ότι κάποιος ρυπαίνει. Ναι, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι πραγματικά έχω περπατήσει στον Νασοπό αρκετές φορές. Υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι εκβάλλει συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος με εξασθενές χρώμιο, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Αλλά η πηγή, το πώς φτάνει σε αυτό το σημείο, δεν το έχουμε βρει. Και αυτό δεν μας εμποδίζει κάποιος μπράβος. Είναι καθαρά θέμα της ροής των υδάτων. Και αυτός είναι ο στόχος του ανοιχτού διαγωνισμού που έχει ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή. Ο ανοιχτός διαγωνισμός έχει σκοπό να γίνει μια σοβαρή υδρογεωλογική μελέτη, έτσι ώστε να βρούμε τις υπόγειες διαδρομές του νερού και να έχουμε άμεση εικόνα για το πού βρίσκεται η ρύπανση. Μέχρι τότε όμως υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που εκβάλλεται το νερό και δυστυχώς δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στην πηγή της ρύπανσης. Αλλά, να το επαναλάβω και πάλι, αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μόνο με τον ανοιχτό διαγωνισμό και με την σωστή τοποθέτηση από όλους μας σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι τον ανοιχτό διαγωνισμό, είμαστε σε εκκρεμότητα. Ναι, ναι. Επίσης, ένα από τα μέτρα που έχει προταθεί. Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθεί αυτό που αναφέρατε? Εντάξει, αυτό δεν έχουμε βάλει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ό,τι γίνεται με πολύ μεγάλη πίεση, διότι όπως ξέρετε και εσείς, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τωρινό, είναι ένα πρόβλημα πάρα πολλών ετών. Και εμείς έχουμε επικεντρωθεί στο να δώσουμε άμεσα λύση. Αυτό, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς αυτό που θέλουμε και το έχουμε ήδη ξεκινήσει είναι να όχι μόνο να ανακοινώσουμε αυτόν τον ανοιχτό διαγωνισμό και να τον προκηρύξουμε άμεσα. Δεν μπορώ να βάλω ένα χρονοδιάγραμμα, δεν είναι σωστό να το κάνω. Στόχος μας όμως είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Πολύ ωραία.
Άρα λοιπόν στοχεύουμε στο συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει σχέση με τη μέτρηση της κατάστασης στην ατμόσφαιρα, την εθαλομύχλη και όλα τα υπόλοιπα μικροσωματίδια που υπάρχουν. Υπάρχει σχέδιο για μετρητές εθαλομύχλης στη Στερεά Ελλάδα? Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο και αυτό το σχέδιο έχει ήδη υλοποιηθεί πριν από μερικές ημέρες. Εγκαταστάθηκαν οι συγκεκριμένοι μετρητές εθαλομύχλης στις 5 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Εδώ και 6-7 μέρες έχουμε αποτελέσματα των επιπέδων της εθαλομύχλης, αλλά να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Έχουμε αποτελέσματα συγκέντρωση των μικροσωματιδίων με 10 μμ διάμετρο, διότι η εθαλομύχλη, όπως όλοι ξέρουν, είναι τα 2,5 μμ. Η περιφέρεια έχει προβλέψει και την προμήθεια των συγκεκριμένων των 2,5 μικρομέτρα μετρητών. Επειδή όμως η ΚΙΑ αναφέρει συγκεκριμένους μετρητές που αφορούν τους PM10, εμείς έχουμε εγκαταστήσει για την πρώτη χρονιά αυτούς τους μετρητές, έτσι ώστε όταν υπερβαίνουν κάποια όρια να ενεργοποιείται αυτόματα η έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών που έχουν κατανάλωση μέχρι 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο. Αυτή η έκπτωση αγγίζει το 70% για αυτούς τους οικιακούς καταναλωτές και αν πρόκειται για άτομα κοινωνικού τιμολογίου θα αφορά 100%. Σε αυτό όμως δεν θα σημαίνει ότι θα παίρνουν, ότι δεν θα πληρώνουν τίποτα. Τα τέλη και τα υπόλοιπα θα τα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν αυτά που αφορούν την χρέωση των κιλοβατόρων. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο σχεδιάστηκε για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή. Ναι, είναι ένα μέτρο. Ναι. Έχει δοθεί και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ρύπανσης. Είναι ένα από τα μέτρα τα πολύ σημαντικά που έχει πάρει η περιφέρεια που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας μας να ενημερώνονται ακριβώς κάθε ώρα για το επίπεδο εθαλομύχλης που έχει η πόλη τους. Όταν λέμε η πόλη τους εννοούμε την Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδιά, την Άμφισσα και το Καρπενήσι. Θα έχουμε σε ένα χρόνο αποτελέσματα των επιπέδων της εθαλομύχλης και αυτά τα αποτελέσματα θα τα προωθήσουμε άμεσα στην πολιτεία για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Τι εννοώ με αυτό? Η ΚΙΑ που έχει εκδοθεί αφορά και δίνεται η έκπτωση όταν είμαστε υποχρεωμένοι, λέτε. Είμαστε υποχρεωμένοι και δυστυχώς η πρώτη περιφέρεια ή ευτυχώς, όπως θα δείτε, εγώ δυστυχώς το λέω, είμαστε η πρώτη περιφέρεια που εγκαθιστά σε όλες τις πρωτεύουσές της. Γιατί δυστυχώς? Γιατί θα έπρεπε όλες οι περιφέρειες να το έχουν αυτό. Αυτό το σκεπτικό. Ευτυχώς, όχι επειδή όμως το κάνουμε εμείς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε η πρώτη περιφέρεια που το κάνουμε αποκλειστικά σε όλες τις πρωτεύουσες των εδρών, των περιφερειακών ενωτήτων και πραγματικά είναι ένα από τα έργα του κυρίου Μπακογιάννη που είναι πολύ σημαντικό. Έχω μιλήσει σε αυτό και σε κεντρικό κανάλι γιατί δεν ενδιαφέρει μόνο εμάς αλλά όλη τη χώρα ανά πάσα στιγμή ποια είναι τα επίπεδα που αναπνέουμε και ειδικά τα πρώτα αποτελέσματα παρότι είναι μια εποχή συγκεκριμένη αυτές οι 5 τελευταίες ημέρες που δεν έχει αναδείξει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Δείχνει, μπορεί να δείξει ότι κάποιες ώρες της ημέρας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πώς κυκλοφορούμε, πώς τρέχουμε, όλα αυτά θα αναλύονται στη σελίδα της. Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει και μια ενημέρωση ακριβέστερη για αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν ενημερωτικότατη η πρώτη παρουσία σας στα νέα του Καλλικράτη. Θέλουμε να σας έχουμε όσο πιο συχνά γίνεται κοντά μας εδώ, να μας λέτε τα περιβαλλοντικά, τα οποία ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τουλάχιστον, ότι απασχολούν πάρα πολύ, απασχολούν τον κόσμο συνολικά και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας, πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία θα ήθελα στις επόμενες εμφανίσεις σας εδώ να τα αναλύσουμε και αυτά. Θα είμαι πάντα πρόθυμος, γιατί πρέπει να στηρίζουμε καινούργιες προσπάθειες και από νέους ανθρώπους για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των κατοίκων. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που απευθύνατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη.